Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα για την αθλητική ενότητα της εκπομπής και όπως ήδη έχετε δει έχουμε και καλεσμένο σήμερα τον τεχνικό της ομάδας μπάσκετ του Εργοτέλη, τον κύριο Αλέξη Χριστοδούλου, προκειμένου βέβαια να μιλήσουμε για το νέο εγχείρημα της ομάδας που ξεκίνησε ιδανικά θα λέγαμε με την κατάκτηση του κυπέλου Κρήτης. Κύριε Χριστοδούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπα μόλις, από την πρόσφατη επιτυχία της ομάδας του Εργοτέλη, την κατάκτηση του κυπέλου. Μετά την νίκη, βέβαια, το περασμένο Σάββατο επί του Αγίου Νικολάου, του αξιόμαχου, θα λέγαμε, Αγίου Νικολάου, με 90-66. Ικανοποίηση, φαντάζομαι. Υπάρχει ικανοποίηση όχι μόνο για το αποτέλεσμα και το κύπελο, αλλά για την συνολικότερη παρουσία της ομάδας. Η ομάδα έχει δουλέψει καλά από τις 28 Αυγούστου που ξεκίνησαμε την προετοιμασία. Έχουμε φτιάξει ένα καλό ρόστερ. Τα παιδιά έχουν καλή χημεία μεταξύ τους, ερασιτέχνες όλοι, αγαπάνε αυτό που κάνουν, έρχονται όλοι στο γήπεδο. Οι προπονήσεις είναι ανταγωνιστικές, είναι ποιοτικές και αυτό φάνηκε μες στο γήπεδο. Έχουμε κάνει 3 καλές εμφανίσεις μέχρι τώρα και ευελπιστούμε να το συνεχίσουμε αυτό. Ήταν μέσα στους στόχους σας το κύπελο να ξεκινήσετε έτσι ιδανικά, όπως είπα, την φετινή χρονιά? Όχι, δεν είχαμε βάλει κάποιο τέτοιο στόχο, αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ξεκίνησαμε καλά με τον ΟΑΧ, πήγαμε στο Ρέθυμνο, κερδίσαμε. Μετά ήταν, νομίζω, υποχρέωσή μας να πάρουμε και το κύπελο μες στο Ηράκλειο. Έχουμε δείξει καλά στοιχεία. Εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Το έχω πει και στα παιδιά από τη δικιά τους προσπάθεια, γιατί αυτοί κερδίζουν, όχι εμείς. Είναι 100% αφοσιωμένοι στην προπόνηση. Είναι μια καλή παρέα, έχουν μια καλή χημεία και μπασκετική και σε ανθρώπινο επίπεδο. Και αυτό είναι σημαντικό για μια ομάδα να πετύχει, να υπάρχουν καλές σχέσεις και καλό κλίμα στην ομάδα. Ακόμα, ας πούμε, και οι πιο μικροί έφηβοι που συμμετέχουν στην ομάδα είναι μέλη της ομάδας σε όλα. Και στα καλά και στα περάγματα και σε όλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα κύπελο, ωστόσο, που έρχεται να δώσει μια σχετική όθηση σε ό,τι αφορά και τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων και το πρωτάθλημα που έρχεται. Εντάξει, το κύπελο είναι μια επιβράβευση της προσπάθειας των παιδιών. Δεν είναι κάτι ουσιαστικό, δεν προσφέρει κάτι. Μας δίνει ένα καλό ξεκίνημα. Ξεκινήσουμε από ένα καλό σημείο. Έχουμε βάλει κάποιες βάσεις. Ακόμα δεν είμαστε στο επίπεδο που θα ήθελα να είμαστε, γιατί είναι αρχή ακόμα 1,5 μήνα κάνουμε μόνο προπόνηση. Πιστεύω ότι θα δείξουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Πριν πάμε έτσι στα της συνέχειας και της φετινής ομάδας, μπορεί να μην ήσασταν πέρσι επικεφαλής σε ό,τι αφορά το ανδρικό κομμάτι, ήσασταν όμως μέλος του οργανισμού, οπότε έχετε άποψη και εικόνα του τι δεν πήγε καλά την περσινή χρονιά και ο Εργοτέλης έφτασε στο σημείο του υποβιβασμού. Εντάξει, πιστεύω ότι παίξαν ένα ρόλο και τραυματισμοί πέρσι. Mm-hmm. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Άλλο ρόστερ ξεκίνησε, άλλο κατέληξε. Στη συνέχεια, σωστά. Εντάξει, γίνει και άλλες ομάδες δυνατές στην Αθήνα. Ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος στην εθνική κατηγορία. Γιατί οι ομάδες των Αθηνών δυναμώνουν εύκολα σε σχέση με εμάς. Ένας τραυματισμός πολύ πιο εύκολα τον καλύπτει μια ομάδα της Αθήνας. Εγώ είμαι στον Εργοτέλη τώρα 6-7 χρόνια. Σωστά. Πάντα ήμουνα στις ακαδημίες. Φέτος είπα να μπω μπροστά στο ανδρικό, να κάνουμε ένα restart. Και πάμε καλά. Αλλά και δεν σταματάμε να κοιτάμε προς τα κάτω. Γιατί έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια μία παρουσία στα Final Four και στα 3 τμήματα που συμμετέχουν. Mm-hmm. Και στα 3 Final Four, 2 χρονιές. Πήραμε μάλιστα πέρσι και 2 ασημένια μετάλλια. Σωστή. Και ευελπιστούμε αυτό να συνεχιστεί και να στελεχώσουν οι ακαδημίες την ανδρική ομάδα αργότερα. Είναι ένα κομμάτι που δίνεται βαρύτητα. Θα ήθελα να το θίξουμε στη συνέχεια. Είναι ωστόσο μια πρόκληση προσωπική και για εσάς η παρουσία σας στο ανδρικό τμήμα? Για μένα ναι, είναι μια πρόκληση, γιατί είχα λίγο απομακρυνθεί από τα αγωνιστικά τμήματα. Έτσι. Την πίεση του. Εντάξει, κάθε πράγμα έχει το δικό του, τη δικιά του ομορφιά και τη δικιά του δυσκολία. Φέτος είπα να το ξαναδοκιμάσω. Και είναι μια πρόκληση προσωπική, σίγουρα είναι μια πρόκληση. Ναι. Σωστά. Έχουμε τώρα πια εικόνες, έχουμε εμπειρίες και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Ξέρετε και την ομάδα καλύτερα από τον καθένα, θα έλεγα εγώ. Ο Εργοτέλης λοιπόν επιχειρεί φέτος μία επανεκκίνηση σε ό,τι αφορά αυτό το νέο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ποιος είναι αυτός, δηλαδή με τι στόχο ξεκινάτε? Τώρα, ξεκινώντας το σχεδιασμό της ομάδας με τη διοίκηση, με τον Βαγγέλη τον Γιαννουλάκη, με τη Βαγγελιώτη Χατζηπάνου, με τον Βογιάκη τον Δημήτρη που είναι ο team manager και τον βοηθό μου τον Βασίλη τον Μαϊστρέλη,
Από αλλού ξεκινήσαμε, με άλλους στόχους, αλλού καταλήξαμε. Δεν θέλω να αναλύσω τώρα τις αιτίες. Θέλαμε να έχουμε ένα πιο μικρό ρόστερ. Τελικά όλοι ήθελαν να έρθουν στον Εργοτέλη. Το ρόστερ μεγάλωσε και όχι μόνο μεγάλωσε, αλλά έγινε και πολύ ποιοτικό. Mm-hmm. Αυτό μας αναγκάζει να στραφούμε προς το πρωτάθλημα και βλέποντας και κάνοντας μετά. Η δικιά μου προσωπική άποψη είναι ότι αν αυτή η ομάδα ανέβει, θα συνεχίσει όπως είναι και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, να στηρίξουν δηλαδή, τα παιδιά που ανέβασαν την ομάδα, χωρίς ιδιαίτερες προσθήκες, έως καθόλου αν είναι αυτό δυνατόν, και ό,τι καταφέρουμε. Γιατί θεωρώ ότι είναι άσκοπο για μια ομάδα της επαρχίας, που δεν έχει τους μεγάλους χορηγούς, που δεν έχει τα μεγάλα έσοδα, να δίνει χρήματα σε κάποια παιδιά, σε καλούς μπασκετμπολίστες, που έρχονται από άλλες πόλεις, να ματώνει λίγο τσέπη του Προέδρου mm-hmm. συνήθως και στο τέλος να πέφτει η ομάδα και οι μόνοι κερδισμένοι να είναι 3-4 παίχτες που πήραν κάποιους μισθούς και η ομάδα έπεσε. Και τα παιδιά, τα ντόπια δεν παίξανε. Οπότε προτιμότερο είναι να πέσουμε ηρωικά μαχόμενοι με ντόπια παιδιά mm-hmm. και χωρίς να ματώσουμε οικονομικά. Σωστά. Αυτό θα είναι το πλάνο μας του χρόνου, αυτό θα εισηγηθώ. Δεν ξέρω, τώρα βιαζόμαστε όμως. Το ζητούμενο άλλωστε είναι να δοθεί και χρόνο συμμετοχής και σε κάποια παιδιά από εδώ, έτσι, που αγωνίζονται, που μπαίνουν μέσα στο τμήμα με απότερο σκοπό, γιατί όχι να δουν και τη δική τους. Εμένα αυτή είναι η φιλοσοφία μου και έχω παιδιά που τα είχα παιδες στην ομάδα. Δηλαδή έχω τον Γιώργο το Σκάνδαλο που τον είχα στην ομάδα mm-hmm. που πήρε και την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο, το Παντελή το Χριστοδούλου. Έχω μια επόμενη φουρνιά που πήραμε και με αυτούς τους πρωταθλήματα παιδών, το Λαβουδάκι, το Σοφοκλή, το Γιαμιαδάκι. Οπότε αυτά τα παιδιά τα αισθάνομαι σωστά, δικά μου παιδιά. Σωστά. Και συγχρόνως με κάποια παιδιά που ήταν αντίπαλοι τους τότε, όπως είναι ο Λευτέρης ο Ιαδράκης, ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης, ο Λιβιάκης, ο Μιλωνάκης τώρα μεταγενέστερα. Όλοι αυτοί είναι έτσι μια παρέα. Είναι οι ίδιες μπασκετικές γενιές και είναι παιδιά του τόπου μας. Και θέλουμε να τα στηρίξουμε. Και ένα ρόστερ βέβαια που έχει το έμπειρο στοιχείο μέσα και την παρουσία παιχτών που μπορούν να σταθούν και στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά έχει και αυτό το νεανικό στοιχείο, οπότε ένα κράμα παιχτών που σίγουρα αποτελεί πρόκληση για την ομάδα και περιμένετε, φαντάζομαι, να δείτε πράγματα από αυτούς. Σίγουρα. Περιμένω να βελτιώσουμε τους μικρούς και να σταθεροποιήσουμε τους πιο έμπειρους. Αυτές είναι οι στόχοι μας. Σωστά. Να αναφερθούμε λίγο και στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Πώς βλέπετε την παρουσία και των υπολείπων ομάδων σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό τους επίπεδο? Δεν έχω μια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί με το να απέχω αρκετά χρόνια και από το... Νομίζω είναι περίπου 10 χρόνια που έχω να ασχοληθώ σαν προπονητικά με το ανδρικό της ΕΚΑΣΚ. Ήμουν στις εθνικές κατηγορίες, στα γυναικεία και μερικές φορές καθόλου. Έχω εικόνα μόνο από τις ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι στέκονται αξιόμαχα όλες. Δηλαδή, όλες έχουν κάτι να δείξουν. Κάθε ομάδα έχει το δικό της χαρακτήρα, τη δικιά της φιλοσοφία. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και παίχτες και προπονητές που μπορούν να παρουσιάσουν πράγματα στο γήπεδο και να χαρεί και ο κόσμος. Και ήθελα να σταθώ λίγο στο σημείο εδώ του κόσμου. Άλλο ένα κέρδος για μας ήταν η παρουσία του κόσμου στο τελικό. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και το είδε. Και είχαμε και πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες που έτσι τους κερδίζουμε και τους κάνουμε φιλάθλους. Αυτός είναι άλλος ένας στόχος που έχουμε. Έτσι. Έχουν και κίνητρο τα παιδιά όταν είναι κοντά στην ομάδα. Και ξεκινάει λοιπόν το επόμενο Σάββατο το πρωτάθλημα με ένα ντέρμπι, θα λέγαμε. Ντέρμπι ξανά. Ναι. Έτσι, Ρέθυμνο, μέσα στο Ρέθυμνο, Ρέθυμνο Εργοτέλης. Τι μπορούμε έτσι να πούμε για την πρεμιέρα? Νομίζω ότι θα είναι ένα διαφορετικό ματς. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση το ματς του Κυπέλλου. Σωστά. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Σίγουρα το Ρέθυμνο θα θέλει να πάρει τη ρεβάνς από την ήττα του στο κύπελο και να κάνει και ένα καλό ξεκίνημα. Το ίδιο θέλουμε και εμείς. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα. Μία νίκη στην έδρα του ενός πολύ δυνατού αντιπάλου, πρώτη αγωνιστική, θα είναι πολύ καλή για μας και ήδη έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία γι' αυτό. Mm-hmm. Θέλω να κάνουμε μία αναφορά σε ό,τι αφορά τις ακαδημίες και τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα, τα οποία τα γνωρίζετε πολύ καλά. Να κλείσουμε, θα έλεγα, με αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι που αφορά στις ακαδημίες και τη δουλειά που γίνεται εκεί. Εμείς έχουμε γύρω στα 200 παιδιά. Είμαστε λίγο πάνω από τα 200 mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Έχουμε και αγόρια και κορίτσια. Οι προπονήσεις μας γίνονται σε αρκετά σημεία μέσα στο Ηράκλειο. Γίνονται σε σχολεία, στο γήπεδο του Εργοτέλη, στα Ωράκια, στο Χριστό Γυμναστήριο των Πατελών.
Απασχολούνται αρκετοί προπονητές. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη τον Μαϊστρέλη, έχουμε τον Ηλία τον Θεοδωρίδη προπονητικά, τον Γιάννη τον Κόκκινο, τον Παντελή τον Χριστοδούλου και εγώ που ηγούμε έτσι τεχνικά λίγο στην καθοδήγηση. Και είμαστε ευχαριστημένοι και από την προσέλευση και από την απόδοση των παιδιών. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Ο στόχος μας είναι τα παιδιά αυτά να αγαπήσουν το άθλημα, να μείνουν στο άθλημα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν όλοι οι μπασκετμπολίστες, αλλά θέλουμε όλοι να κερδίσουν από αυτό. Mm-hmm. Να αγαπήσουν το άθλημα, τουλάχιστον να γίνουν θεατές, να γίνουν φιλάθλοι, να γίνουν αργότερα διαιτητές, κριτές και να μείνουν στο άθλημα. Γιατί σίγουρα δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Σίγουρα αλλά είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, είμαστε ικανοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι. Μόνο κέρδη μπορεί να έχουν τα παιδιά από την ενασχόλησή τους γενικότερα από τον αθλητισμό. Ήθελα κι άλλα να σας ρωτήσω, ο χρόνος μας πιέζει. Ναι. Την επόμενη φορά σας ευχαριστώ. Ωραία. Πάρα και ευχαριστώ πολύ. Καλή, να είστε καλά, καλή χρονιά εύχομαι. Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια για τον τίτλο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.